Να σας πω ότι η επόμενη παρουσίαση έχει τίτλο «Καινοτόμα συστήματα συγκαλλιέργειας στη Χαρουπιά και οι προοπτικές τους για την προσαρμογή της κυπριακής γεωργίας στην κλιματική αλλαγή». Θα γίνει από τον δόκτορα Δημήτριο Σαρή, Διευθυντή του CES Research Center. Ο δόκτορ Δημήτριος Σαρής είναι δέντροοικολόγος και τα τελευταία χρόνια μελετά την αηφόρο διαχείριση των αγροοικοσυστημάτων, την αντιμετώπιση της ερημοποίησης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Εργάζεται ως Διευθυντής Έρευνας στο CES Research Center, ως συντονιστής της Σχολής Περιβαλλοντικών Σπουδών του CES College και ως ειδικός επιστήμονας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μόλις ετοιμαστείς, Δημήτρη, σε ακούω. Είμαστε έτοιμοι, νομίζω, να ανοίξει. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στο σημερινό συνέδριο. Άκουσα και πολύ σημαντικές ανακοινώσεις μέχρι τώρα. Ελπίζω να μπορέσω, να βγάλω τη μάσκα πρώτα, να σας βοηθήσω και εγώ λίγο να προσεγγίσουμε το θέμα της αηφορίας στα γεωργικά συστήματα της Κύπρου. Εμείς δουλέψαμε με τη Χαρουπιά, άλλη μια παρουσίαση για τη Χαρουπιά, αλλά από την πλευρά της βελτίωσης της παραγωγικότητάς της και από την πλευρά της προστασίας του εδάφους από την ερημοποίηση. Και θα δούμε αυτό το θέμα σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, δηλαδή πώς μπορούμε να κάνουμε το σύστημα αυτό πιο ανδεκτικό στην ξηρασία, αν όχι να μπορέσουμε να αυξήσουμε και την απόδοση της Χαρουπιάς. Το έργο αυτό υλοποιηθήκε τα τελευταία 3 χρόνια μέσω του προγράμματος Black Gold. Είναι ένα integrated πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και πολλοί άλλοι συνεργάτες. Και οι κύριοι ερευνητές, εκτός από μένα, ήταν και η Σοφία Μάτση, η οποία είναι και εδώ στην αίθουσα, ο Γιώργος Παπανισοφόρου και ο Σπύρος Φενδουράκης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λοιπόν, η καλλιέργεια της Χαρουπιάς τώρα εμφανίζει μία ανάκαμψη τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ζήτηση για τα προϊόντα της. Το θέμα είναι ότι οι νέες καλλιέργειες που μπαίνουν αυτή τη στιγμή στηρίζονται στο σύστημα της μονοκαλλιέργειας, το οποίο αποτελεί και την συνήθη πρακτική. Τώρα, αυτό το σύστημα μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την ερημοποίηση. Αν το δείχναμε σε κάποιον εντελώς άσχετο και έβλεπε από αυτή την εικόνα, θα μας έλεγε: «Μα αφού ήδη δημιουργείται μια έρημο». Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τα διαφοροποιημένα λοιπόν αγροδασοκομικά συστήματα θεωρούνται πιο ανδεικτικά σε παράγοντες καταπώνησης, προστατεύουν το έδαφος από αυξημένη οικολογική και οικονομική σταθερότητα, μπορούν να βοηθήσουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην ξηρασία και στα ακραία καιρικά φαινόμενα, ακριβώς γιατί έχουν το έδαφος προστατευμένο και βοηθούν να μειωθεί η θερμοκρασία του εδάφους και να αυξηθεί η εδαφική υγρασία. Νομίζω είναι η πρώτη προσπάθεια που κάναμε για να το δείξουμε αυτό στη συνθήκη της Κύπρου. Και το κάναμε αυτό μέσα από αυτά τα συστήματα. Είχαμε 5 κυρίω συστήματα τα οποία εξετάσαμε. Τα συστήματα αυτά είχαν να κάνουν με την συγκαλλιέργεια της Χαρουπιάς, με κεφαλωτό θυμάρι, είναι το θύμπρα καπιτάτα. Χρησιμοποίησαμε επίσης ψυχανθή, λουβάνα και τριφύλλη. Και όλα αυτά υπό άνυδρες συνθήκες, πειράματα 3 ετών, το 20, το 21 και το 22, ολοκληρώθηκαν φέτος. Και τα συγκρίναμε αυτά τα πειράματα. Εδώ βλέπετε την εδαφοκάλυψη με το τριφύλι, εδώ βλέπετε το σύστημα με την εδαφοκάλυψη με το θυμάρι, στην εικόνα εδώ. Και τα συγκρίναμε με το conservation tillage, δηλαδή με συντηρητική άρρωση του εδάφους. Γινόταν μία φορά το χρόνο στο τέλος της υγρής περίοδου, δηλαδή στις αρχές προς τα μέσα της άνοιξης. Με την εδαφοκάλυψη με κοπή της άγριας βλάστησης και συμπληρώσει επίσης με άχυρο, mulching, και το συγκρίναμε με την καμία καθόλου, χωρίς καμία διαχείριση, να αφήσουμε το σύστημα να δούμε πώς μπορούμε να το αξιολογήσουμε υπό τις συνθήκες μηδενικής διαχείρισης. Επίσης, μια άλλη καινοτομία που κάναμε είναι στα συστήματά μας να διαχωρίσουμε τις ζώνες φύτευσης. Προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε κυρίως τη ζώνη την νότια. Αυτή η ζώνη είναι που είχε την εδαφοκάλυψη με τα ψυχανθή του τριφυλιού και με τα θυμάρια. Ενώ η ζώνη από πίσω, η ζώνη βόρεια, και η οποία είχε και τη μεγαλύτερη σκίαση, είχε τη λουβάνα ή είχε άγρια βλάστηση. Τα πειράματα έγιναν στη Σκαρίνου και στην περιοχή κοντά στο Φρέναρο, στις Βρυσούλες. Περιλάμβαναν 72 χαρουπιές, χωρισμένες σε 9 πειράματα. Είναι αρκετά σύνθετο αυτό που δοκιμάσαμε και τολμηρό θα έλεγα, γιατί θα μπορούσαμε να
τα μπερδεύαμε πολύ τα αποτελέσματά μας. Κάτι καταφέραμε στο τέλος. Εδώ είναι τα control μας, τα πειράματα. Και εκτός από το θυμάρι και τα ψυχανθή, χρησιμοποιήσαμε και ακόμα δύο καινοτομίες. Χρησιμοποιήσαμε με εδαφοβελτιωτικό ρηκτό, τον αταπουλγίτη, ο οποίος έχει την ικανότητα να συγκρατεί υγρασία στο έδαφος και να την αποδίδει στην καλλιέργεια. Και επίσης ένα μείγμα με ωφέλιμα μικρόβια, λέγεται Mycozate folivo, χρησιμοποιείται στις ελιές, έχει παραχθεί από Ιταλούς ερευνητές και είναι προϊόν βιοτεχνολογίας το οποίο διατίθεται στο εμπόριο, το οποίο περιλαμβάνει μέσα εντομικόριζες του γένους γκλόμους, περιλαμβάνει ψευδομονάς, μπάκυλους, στρομιτσές, δηλαδή βιολογικά ενεργούς οργανισμούς, κυρίως βακτήρια, τριχοντέρμα, μύκητες απροφυτικούς δηλαδή και το γένος πίσια, δηλαδή ζύμες. Αυτό λοιπόν το σύνθετο μικροβιακό σκεύασμα μπήκε και χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα. Τώρα, να δούμε λιγάκι τα θέματα των προβλημάτων που εντοπίσαμε ή των συμπερασμάτων που βγάλαμε από τις προσπάθειες συγκαλλιέργειας, γιατί στην αρχική μας λογική υπήρχε η σκέψη να συνδυάσουμε και στην ζώνη την νότια το τριφύλι μαζί με το κεφαλωτό το θυμάρι. Διαπιστώσαμε μετά τον πρώτο χρόνο, ο οποίος ήταν και αρκετά υγρός, το έτος 2000 ήταν αρκετά υγρό, ότι το τριφύλι αναπτύχθηκε σε τέτοιο βαθμό που εξόντωσε εντελώς το θυμάρι. Έχουμε δηλαδή ένα φαινόμενο αλληλοπάθειας, όπου τα ψυχανθή είναι γνωστά για αυτές τις ιδιότητες τους, δεν μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με τα αρωματικά φυτά όταν η εξάπλωσή τους είναι αρκετά υψηλή. Οπότε στην περίπτωση αυτή, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι όπου είχαμε βάλει θυμάρι μαζί με ψυχανθή, ουσιαστικά το πείραμα μετατράπηκε μόνο σε ψυχανθή. Μας έμειναν λοιπόν τα πειράματα που είχαμε μόνο θυμάρι. Εδώ βλέπετε στη Σκαρίνου την εικόνα σε εδάφη που τα λέμε κυρίως με ασβεστολιθική συγκέντρωση. Από πίσω, τώρα δεν φαίνονται πολύ καλά εικόνες για κάποιο λόγο, είναι και η Λουβάνα η οποία βρίσκεται στη ζώνη της σκίασης. Αυτά τα πειράματα, ως προς τη βιωσιμότητα των θυμαριών, είχαν πολύ καλά αποτελέσματα. Χωρίς καθόλου άρδευση, μετά από 3 χρόνια, καταφέραμε να έχουμε τουλάχιστον στη Σκαρίνου ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, θα το δείτε και στη συνέχεια, με τη χρήση ακριβώς όμως του αταπουργίτη και των ωφέλιμων μικροβίων, τα οποία μπήκανε στις ζώνες, στους λάκους φύτευσης. Ήταν 60 φυτά ανά δέντρο, από τα πειράματα στα οποία κάναμε την εδαφοκάλυψη αυτή. Βλέπετε τη βιωσιμότητα. Εδώ η βιωσιμότητα φτάνει πάνω από το 80%. Εδώ είναι το 21% τα αποτελέσματά μας, το δεύτερο χρόνο δηλαδή. Και η Σκαρίνου είχε και τα καλύτερα αποτελέσματα σε αυτό το τομέα. Στις Βρυσούλες, εκεί που ήταν η κόκκινη γη, κοκκινοχώματα, τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο καλά όπως τη βιωσιμότητα των θυμαριών. Και βλέπετε και τα ποσοστά εδώ, άνυδρες λεοπάντα συνθήκες. 85%, 67% και μετά το 22%, δηλαδή τα τελευταία μας αποτελέσματα, 79% με 28%, δηλαδή σημαντική μείωση στην περιοχή κοντά στο Φρέναρος, εκεί στις Βρυσούλες. Μας απασχολεί γιατί ο ανταγωνισμός ενδεχομένως με τη Βρώμη, με την Αβένα, η οποία ήταν πολύ έντονη σε αυτές τις περιοχές, να συνέβαλε σε αυτή την αυξημένη θνησιμότητα. Από την άλλη, είδαμε ότι οι πιο ξερικές συνθήκες ανάμεσα στις δύο περιοχές τελικά φάνηκε να είναι στη Σκαρίνου. Τουλάχιστον λόγω του κλίματος ή και του εδάφους που υπάρχει, με τις διαφορές που υπάρχει στις περιοχές αυτές. Οπότε στις πιο ξερικές συνθήκες ενδεχομένως το θυμάρι να πηγαίνει και πολύ καλύτερα. Να δούμε λιγάκι τώρα τι κάνει το θυμάρι αυτό στην εδαφοκάλυψη, ως εδαφοκάλυψη, ως ζωντανή εδαφοκάλυψη, στην αλλαγή του μικροκλίματος του εδάφους. Το έχουμε μετρήσει με διάφορους τρόπους. Εδώ είναι ένα παράδειγμα με laser meter, με μετρητή laser, όπου χτυπάμε την θερμοκρασία εδώ στο έδαφος, στο γυμνό έδαφος. Βλέπετε η θερμοκρασία είναι 52 βαθμοί Κελσίου, η μέτρηση είναι τον 6ο του 21, κοντά στις 2 το μεσημέρι. Αν βάλουμε το μετρητή μας πάνω στο θυμάρι, η θερμοκρασία πάει στους 32 βαθμούς. Μόνο και μόνο δηλαδή το ότι υπάρχει το θυμάρι εδώ, κατεβάζει τη θερμοκρασία 20 βαθμούς. Δοκιμάσαμε να δούμε και τι αλλαγές έχουμε όταν βάζουμε την εδαφοκάλυψη με το άχυρο. Άχυρο περίπου στα 10 με 15 εκατοστά, δηλαδή αρκετά μεγάλο πάχος. Η επιφάνειά του 55 βαθμοί Κελσίου, κάτω από την επιφάνειά του 35 βαθμοί Κελσίου. Δηλαδή χειρότερο αποτέλεσμα από ό,τι το θυμάρι.
Και εδώ βλέπουμε και τα αποτελέσματα της σκίασης. Όταν μιλάμε για τη σκίαση, η σκίαση το μόνο που μας δίνει είναι 28 βαθμούς. Εδώ τι έχουμε, εντάξει, το επανέφεραμε, εντάξει. 28 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι το θυμάρι, αλλά όχι και πολύ μακριά. Ενδεχομένως αυτό είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει σε αυτές τις συνθήκες. Πάλι την ίδια μέρα, κοντά στις 2 ώρες το μεσημέρι. Το ενδιαφέρον εδώ να δείτε είναι η θερμοκρασία του εδάφους εκείνη τη στιγμή. 61 βαθμοί. Να θυμίσω ότι η παστεριώση κάνουμε στους 60 βαθμούς. Okay. Άρα τα εδάφη μας, τα επιφανειακά, τα παστεριώνουμε στην Κύπρο για κάποιο λόγο που μας αρέσει πάρα πολύ να το κάνουμε. Ενδεχομένως, αν ρίχνατε και ένα αυγό, επίσης στεροποιούνται. Για τους 60 βαθμούς στεροποιείται και το αυγό. Είναι η θερμοκρασία που το αυγό βράζει. Σε αυτές λοιπόν τις όμορφες συνθήκες, αντιληφθήκαμε ότι ουσιαστικά η ερημοποίηση στην Κύπρο είναι ανθρωπογενής. Την κάνουμε εδώ και δεκαετίες. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό θέμα το πώς θα την αντιμετωπίσουμε, θα την αλλάξουμε, γιατί αυτά που έρχονται στο μέλλον θα μας δημιουργήσουν αυτό το 65, το 61 εδώ, θα δείτε παρακάτω έχει γίνει και 65, θα είναι στα 70 και. Και εδώ είναι μια θερμική φωτογραφία για να σας δείξω το 60 κάτι και. Εδώ είναι κάτω από τη σκιά, εδώ είμαστε στον Ιούλιο του 20. Σε ακόμα πιο ξερικές συνθήκες έχουμε προχωρήσει μέσα στο καλοκαίρι. Το έδαφος εδώ 65 βαθμοί Κελσίου, 64 ακόμα κάτι, ενάντια 44 στη σκιά. Άρα έχουμε ένα σοβαρό λόγο να μην ακολουθούμε πλέον αυτή την πρακτική, αν θέλουμε να κρατήσουμε την θερμοκρασία του εδάφους, να μην συνεχίσουμε να κάνουμε τη διαδικασία της άρρωσης και του γυμνού εδάφους το καλοκαίρι. Πειραματική αξιολόγηση λοιπόν τώρα της εδαφοκάλυψης στην εδαφική υγρασία. Έχουμε τον Ιούνιο του 20 και τον Ιούνιο του 21. Μετρήσαμε την εδαφική υγρασία στα πειράματά μας. Εδώ είναι τα πειράματα που είχαν εδαφοκάλυψη με τα ψυχανθή. Εδώ είναι τα πειράματα που είχαν εδαφοκάλυψη με το άχυρο. Εδώ είναι τα πειράματα με την άρρωση. Εδώ είναι με τα θυμάρια και εδώ είναι τα άγρια θυμάρια. Η άγρια βλάστηση. Παρατηρείτε ότι και στις δύο περιπτώσεις, και το 20 και το 21, τα χειρότερα αποτελέσματα εδώ είναι από τη Σκαρίνου, τα είχαμε στο πείραμα που είχαμε την καλλιέργεια, την άρρωση, το γυμνό έδαφος. Και είναι το λογικό, άμα έχει θερμοκρασίες 60 και τόσους βαθμούς Κελσίου, πώς να συγκρατηθεί η υγρασία σε αυτές τις συνθήκες. Και στις δύο χρονιές λοιπόν, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που μας βοήθησε να καταλάβουμε ότι αυξάνοντας την εδαφική υγρασία, ενδεχομένως να περιμένουμε και κάτι στην παραγωγικότητα στο τέλος των πειραμάτων αυτών. Εξετάσαμε επίσης τι συμβαίνει στο υδατικό δυναμικό των ίδιων των φυτών. Χρησιμοποιήσαμε ειδικά όργανα που έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορούσαμε να δούμε το περιεχόμενο νερού των φυτών στις συνθήκες του χωραφιού. Και είδαμε ότι όσο εδώ αυξάνεται αυτή η τιμή, τόσο πιο στρεσαρισμένο είναι το φυτό, τόσο λιγότερο νερό έχει στο εσωτερικό του. Πάλι τα πειράματα τα τσίλιτ, τα πειράματα με την άρρωση, είχαν τα χειρότερα αποτελέσματα ως προς το περιεχόμενο σε υγρασία. Αυτό είναι τον έκτο του 21. Και στις Βρυσούλες και στις Σκαρίνου και στις δύο περιοχές. Εδώ πάλι είμαστε το 21, τα χειρότερα αποτελέσματα εδώ, είπαμε είναι τον έκτο του 21 και τα χειρότερα αποτελέσματα και εδώ. Άρα έχουμε υψηλότερη θερμοκρασία στο έδαφος, λιγότερη υγρασία και αυτό φαίνεται ακόμα και βαθύ ρίζα ήδη και αυτό είναι ενδιαφέρον. Η χαρουπιά μπορεί να κάνει πολύ βαθιά ρίζα, μπορεί και να φτάνει τα 10-15 μέτρα, είναι θέμα και αυτό διερεύνησης. Επηρεάζοντας την επιφανειακή υγρασία, έχουμε αποτέλεσμα και στην ίδια το υδατικό περιεχόμενο του φυτού, επιδρώντας στη ζώνη την νότια, εκεί δηλαδή που χτυπάει ο ήλιος και έχει και τις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Πάλι εδώ λοιπόν τα αποτελέσματά μας, τα χειρότερα αποτελέσματα στα πειράματα που είχαμε το tillage. Οπότε η εδαφοκάλυψη βοηθάει, η συγκαλλιέργεια με ψυχανθή και θυμάρι βοηθάνε, τα βλέπουμε στα υπόλοιπα πειράματα, όχι όμως και η άρρωση στην αντιμετώπιση της ερημοποίησης. Ναι. Και λίγες φωτογραφίες έτσι για να σας δείξω το πρόβλημα. Εδώ είναι η Σκαρίνου, τον 10ο του 21. Θυμάστε το καλοκαίρι του 21 είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, 3-4 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο τον Αύγουστο ειδικά. Και βλέπετε αποτελέσματα της απώλειας της φυλικής βιομάζας όταν μιλάμε για τα πειράματα τα tillage, αυτά που είχαν την άρρωση, σε σχέση με εδώ την εδαφοκάλυψη μόνο με τα ψυχανθή. Και να κλείσω με το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι η πρώτη φορά το δείχνουμε σε αυτό το συνέδριο, έχοντας μετρήσει και τον Αύγουστο φέτος την παραγωγικότητα σε χαρούπι. Και έχουμε πλέον
αποτέλεσμα και στην παραγωγικότητα σε καρπό. Εδώ είναι το tillage, παραγωγικότητα σε καρπό, για να καταφέρουμε να τυποποιήσουμε τα δέντρα μας, και αυτό ήταν ένα δύσκολο, να το πω έτσι, στην προσέγγιση, αλλά το πετύχαμε. Φτιάξαμε ένα δείχτη που μας δείχνει τον αριθμό, τη βιομάζα των χαρουπιών που παίρνουμε ανά κυβικό μέτρο φυλικής επιφάνειας. Οπότε έτσι το τυποποιήσαμε σε όλα τα δέντρα και ήταν εύκολο να βγάλουμε συμπεράσματα. Και βλέπουμε ότι τα πειράματα που ήταν τα tillage, δηλαδή της άρρωσης, ήταν περίπου 30% χαμηλότερη παραγωγικότητα από τα υπόλοιπα πειράματα, εκτός από την άγρια βλάστηση που και αυτή ήταν αρκετά χαμηλά. Άρα έχει νόημα να κάνουμε διαχείριση άγριας βλάστησης, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, όμως δεν είναι τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που περιμένουμε με την άρρωση. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα είναι όταν κρατάμε το έδαφος καλυμμένο και με το mulching είναι εδώ και με την, δηλαδή με το άχυρο, την νεκρή βιομάζα, μεταψυχανθεί, πάλι αυτά ξεραίνονται και μένουν και κάνουν εδαφοκάλυψη και με τα θυμάρια που είναι η ζωντανή εδαφοκάλυψη. Και κλείνοντας, είδαμε και τη βιοποικιλότητα. Υπήρχαν και παρουσιάσεις πριν που μίλησαν για τη βιοποικιλότητα, όταν μπαίνουν άλλα είδη φυτών μέσα που σταματάνε με τη μονοκαλλιέργεια. Εδώ πάλι στα αρθρόποδα, βλέπετε ότι εδώ είμαστε στο τσίλι, στα πίλιτς, βλέπετε με την μπλε. Είναι η αυθονία και εδώ είναι ο πλούτος, το species richness και η αυθονία. Και βλέπετε ότι το tillage σε σχέση με τα άλλα πειράματα είναι πάλι σε χειρότερη κατάσταση. Συμπερασματικά λοιπόν, μετά από 3 χρόνια η άρρωση εμφάνισε τα χειρότερα αποτελέσματα ως προς τη θερμοκρασία, την υγρασία του εδάφους, την υδατική καταπώνηση, την παραγωγικότητα των δέντρων και την βιοποικιλότητα του εδάφους, αλλά και για την κερδοφορία των φυτιών. Αν σκεφτείτε ότι για να κάνουμε την άρρωση χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, μηχανήματα και ειδικά όταν τα βάλαμε αυτά μέσα στο μοντέλο μας, είδαμε ότι υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με την κερδοφορία που θα μπορούσε να έχει ο αγρότης αν έκανε τη δική μας πρακτική. Πρέπει λοιπόν άμεσα να αναθεωρηθεί ως πρακτική και να σκεφτούμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα, φεύγοντας από τη μονοκαλλιέργεια με τη συγκαλλιέργεια, να έχουμε και άλλες. Και άλλους καρπούς, να το πω έτσι, και άλλη σοδιά. Μπορούμε να έχουμε ψυχανθεί για τα θέματα της κτηνοτροφίας. Μας λείπει, λέμε, η ζωοτροφή για το χαλούμι. Εδώ υπάρχει δυνατότητα, πεδίο ενδόσκησης λαμπρό. Μας δημιουργεί πίεση ανάγκη να έχουμε μελισσοκομικά προϊόντα. Τα αρωματικά φυτά είναι άριστα για αυτή τη δουλειά. Και οπωσδήποτε και αύξηση παραγωγικότητα των δέντρων. 30% σε έναν αγρότη που καταφέραμε να έχουμε στον αγρότη που δουλέψαμε εδώ, προφανώς δεν θέλει να το πετάξει κανείς αυτό. Άρα χρειάζεται να τα αναθεωρήσουμε αυτά που κάνουμε μέχρι τώρα και να σκεφτούμε πώς αυτά τα συστήματα μπορούμε να τα εφαρμόσουμε πλέον σε μεγάλη έκταση και να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή και αυτό που μπορεί να δώσει επιπλέον εισόδημα στον αγρότη, που είναι το carbon farming. Δηλαδή, το να κρατάει άνθρακα στο έδαφος και να έχει επιπλέον εισόδημα από αυτό, θα είναι αυτό ένα θέμα των επόμενων δεκαετιών να το κουβεντιάσουμε ή της επόμενης δεκαετίας. Και νομίζω έχουμε βρει μια λύση για να δώσουμε και εδώ μια απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.